ισχυρά ρεύματα και τα πελώρια κύματα δεν στάθηκαν εμπόδιο στους κριτικούς για αποδράσεις κοντά στις πόλεις και βουτιές στις παραλίες της Αμουδάρας. Η ώρα είναι 11 το πρωί και ήδη η κόκκινη σημαία έχει σηκωθεί στον πύργο του Ναυαγοσώστη. Ωστόσο, οι άνεμοι έθεσαν για ακόμα μία φορά σε επιφυλακή τους ναυαγοσώστες, οι οποίοι αναγκάστηκαν να σηκώσουν μικρές κόκκινες σημαίες κατά μήκος της παραλίας της Αμουδάρας ως προειδοποιήσεις για τους λουόμενους. Από τις 10 η ώρα που έχω έρθει. Ενημερώνουμε τον κόσμο ότι πρέπει να κολυμπάει με προσοχή. Κανονικά σήμερα απαγορεύεται το κολύμπι λόγω της σημαίας. Εντάξει, αφήνουμε τον κόσμο μόνο εδώ μπροστά, τίποτα άλλο. Με πολύ, πάρα πολύ προφύλαξη μπορώ να μπω στο ένα μέτρο, παραπάνω δεν μπαίνω. Δεν έχω κολυμπήσει γιατί δεν τη βλέπω καλά. Η ανεμοδαρμένη θάλασσα φαίνεται ότι για αρκετούς δεν αποτέλεσε ένα σταλτικό παράγοντα και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του ναυαγοσώστη κολύμπησαν με ασφάλεια. Πολύ ωραίο το μπάνιο, τώρα βγήκαμε. Not really, we don't go deep, so it's okay. Στιγμές χαλάρωσης στην παραλία της Αμουδάρας κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός με τους λουόμενους να απολαμβάνουν τη φουρτουνιασμένη κατά τα άλλα θάλασσα. Πολύ καθαρή, ωραία, το ευχαριστιέσαι το μπάνιο εδώ. Ναι, έχει λίγο κύμα, αλλά ωραία, είναι ζεστή. Την ίδια στιγμή, οι λουόμενοι φροντίζουν τις παραλίες που επισκέπτονται, κρατώντας την αμμουδιά καθαρή από σκουπίδια. Τη φροντίζουμε. Τώρα το καθαρό είναι σχετικό, ε. Είναι πάρα πολύ καθαρή. Τώρα την τελευταία δεκαετία είναι υπερβολικά καθαρή η θάλασσα. Όλες οι βορεινές πλευρές του Ηρακλείου και ειδικά η Αμουδάρα ξεκινάει από το Παγκρίτιο και τερματίζει μέχρι τα Λινοπεράματα. Είναι πολύ καθαρή, ναι. Εντάξει, άμα είναι έτσι αέρας, σηκώνει λίγο